Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα θα φτιάξουμε ψαρονέφρι, λεμονάτο με κάπαρι και μανιτάρια. Καλοκαιρινό, πάρα πολύ γρήγορο όπως θα δείτε. Ξέρω, σας άνοιξα την όρεξη, γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω το ψαρονέφρι, ανάλογα πόσο μικρό ή μεγάλο το βρίσκουμε, μπορούμε να πάρουμε ένα ή δύο κομμάτια. Και το βγάζω πρώτα από το ψυγείο να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, τώρα που κάνει και ζέστη, 30 λεπτά είναι αρκετά. Και πριν ξεκινήσω, το ταμπονάρω με χαρτί κουζίνας να φύγουν τα υγρά του εξωτερικά. Και το κόβω πρώτα σε φέτες, σε ροδέλες, δηλαδή πάχους, ένα με 1,5 εκατοστό. Και κάθε φέτα θα την κόψω σε λωρίδες, δηλαδή κάθε φέτα 2 με 3 λωρίδες θα βγει περίπου. Βάζω στην άκρη το κρέας και παίρνω ένα μπολ στο οποίο θα ανακατέψω μαζί αλεύρι, αλάτι και πιπέρι. Τα ανακατεύω. Θα ρίξω σε δόσεις τώρα μέσα στο αλεύρι το κρέας που έκοψα πριν. Τα ανακατεύω να καλυφθούν καλά και από παντού με το αλεύρι. Και τα βάζω σε ένα σουρωτήρι, να τα τεινάξω καλά, να φύγει περίσσια από το αλεύρι. Τα ρίχνω στο μπολ και συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Χρειάζομαι τώρα ένα μεγάλο τηγάνι με μεγάλο πάτο. Και θα ζεστάνω σε δυνατή ένταση το ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο. Και έχω κόψει τα μανιτάρια μου, λευκά μανιτάρια, σε φέτες. Τα μανιτάρια, όπως σας έχω ξαναπεί, επειδή είναι σαν σφουγγάρια, δεν τα πλένουμε, τα καθαρίζουμε από άλλα εξωτερικά με χαρτί κουζίνας, απορροφητικό χαρτί. Και θα τα αφήσω να μαλακώσουν και να εξατμιστούν τα υγρά τους. Τη συνταγή τη βρίσκεται αναλυτικά γραμμένη, τα υλικά και την εκτέλεση στο paxi.gr. Επίσης, να μας ακολουθείτε σε YouTube, να κάνετε εγγραφή, να κάνετε μου αρέσει τη σελίδα του Paxi, ναι, στο Facebook και στο Instagram φυσικά. Προσπαθώ να απαντώ στα σχόλιά σας, τα περισσότερα, όλα είναι αδύνατον, είναι πάρα πολλά. Όμως, να ξέρετε, προσπαθώ στα περισσότερα από αυτά να ανταποκριθώ. Τα βάζω πίσω στον μπολ τους. Στο ίδιο τηγάνι το καθάρισα λίγο, με ένα χαρτί δηλαδή, για να φύγει αυτό το μαύρο που αφήνουν τα μανιτάρια και θα ζεστάνω λίγο ελαιόλαδο μαζί με λίγο βούτυρο. Και βάζω να σοτάρω το κρέας. Θέλουν πολύ λίγο χρόνο, τα γυρίζω και από την άλλη τώρα. Ένα λεπτάκι θέλουν ίσα ίσα, 1-1,5 λεπτό θέλουν από την κάθε πλευρά και μόλις ετοιμαστούν τα βγάζω σε ένα πιάτο και συνεχίζω και με την επόμενη δόση. Μόλις ετοιμαστεί και η δεύτερη δόση, ρίχνω και την πρώτη ξανά μέσα και θα σβήσω με λίγο κρασί, το οποίο θα αφήσω αρκετή ώρα, 5 λεπτάκια σίγουρα, να εξατμιστεί. Μουσική
Το ψαρονέφρι είναι ένα κρέας που θέλει προσοχή στο ψήσιμο, γιατί μπορεί, αν το ψήσουμε πάρα πολύ, να σκληρύνει. Όμως, εγώ τώρα που το έκοψα και σε φετούλες, δηλαδή σε πολύ μικρά κομμάτια, έτσι με τον τρόπο που το κάνω, γίνεται σε χρόνο δεταίο, όπως βλέπετε, πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι ένα φαγητό λοιπόν που ενδείκνεται για μια μέρα που δεν έχουμε πολύ χρόνο να καταναλώσουμε στην κουζίνα. Βάζω τώρα και τα μανιτάρια που έφτιαξα στην αρχή. Θα ρίξω και λίγο τζίντζερ. Λίγο ζωμό, είτε κοτόπουλου είτε βοδινού. Και θα το αφήσω να σιγοβράσει για 10 λεπτά. Και τώρα ρίχνω λίγο χυμό λεμονιού. Την κάπαρη. Ανακατεύω καλά. Το αφήνω 2 λεπτά και είναι έτοιμο. Το βγάζω από τη φωτιά. Και λίγο μαϊντανό. Και είναι έτοιμο. Φανταστικό! Έχει δέσει και η σάλτσα, λεμονάτο με την κάπαρη. Ένα εκπληκτικό φαγητό που γίνεται τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Και είναι ειδικά για το καλοκαίρι, είναι το ιδανικό φαγητό. Μαζί με το αλευράκι που είχε το κρέας όταν το βάλαμε στο τηγάνι, έδεσε η σάλτσα, έχει γίνει ένα υπέροχο φαγητό. Πάντα βέβαια, λίγο πριν το βγάλουμε, σας το γράφω και μέσα στη συνταγή, δοκιμάζουμε για να δούμε αν θέλει λίγο αλατάκι παραπάνω, λίγο λεμονάκι. Αυτό όμως είναι το ιδανικό. Ελπίζω να το φτιάξετε και να λάβω πολλές φωτογραφίες από δικιά σας δηλαδή, που το φτιάξατε στο Instagram, να μου στέλνετε σε story και στο Instagram και στο Facebook τις φωτογραφίες σας, κάνοντας tag το Paxi.gr μαζί. Μην ξεχνάτε τη συνταγή αναλυτικά γραμμένη, τη βρίσκεται στο Paxi.gr, να μας ακολουθείτε σε Facebook, YouTube, Instagram, σε όλα αυτά, να μου αφήνετε από κάτω τα σχόλιά σας και αν σας άρεσε το βίντεο να κάνετε like σας σε αυτό. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που είδατε το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε σε μία επόμενη συνταγή. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!